φορές που αλλάζει και πίεσε on the fly, ρε μαλάκα. Ολόκληρη πόλη εδώ πάνω, ρε φίλε. Κρίμα, ε. Ναι, μη πάτε χαλαρά, λέει. Πορώθηκε. Πορώθηκε. Ερμαξί, καλά εδώ. Αν είχαν χτίσει αυτή τα σπίτια εδώ, η θέα είναι αντεγιά, ε. Και γκαράζ είχε ο μάστορας. Και γκαράζ. Και γκαράζ μεγάλο. Και κουφώματα πρόλαβε, βάλε. Πω από εδώ. Βάλα και φωτιά εδώ κάποιοι. Μπύρες. Λοιπόν, εδώ στο μπαλκονάκι καθόμασταν, γκαράζαμε. Παιδιά, δείτε τώρα, τι βυσματικό σπίτι θα ήταν αυτό, αλήθεια τώρα. Δείτε εδώ τώρα. Μέχρι και πλακάκια βάλε έξω. Δες τώρα σπίτι, να ξυπνάς το πρωί, να βγαίνεις, να έχεις τα μάξι παρκαρισμένα εδώ μπροστά και από κάτω. Έλα τα ορθόδοξα βίντεο με τις σκάλες. Λοιπόν, ψάχνουμε ένα Σουμπαρού. Όχι αυτό, ένα άλλο Σουμπαρού. Να το. Με το φίλο μας τον Γιώργο να κάνουμε ένα review, να δούμε τι πρόκειται να οδηγήσουμε. Εντάξει, μπορεί να μην τόσο γρήγορο το δικό μας στην αρχή, αλλά λέω ότι να δούμε ένα Σουμπαρού για να ξέρουμε τι θα οδηγάμε περίπου. Μπορεί να είναι τόσο γρήγορο το δικό μας στην αρχή, λέω. Αλλά κάποια στιγμή κούτσα κούτσα κάτι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς τα άλογα δεν το πάνε. Ομορφιές. Το θυμάστε, είχε έρθει και στον καράζ. Χθες έβλεπα το βίντεο των Donut Media που λέγανε για το B22, πώς λέγεται. 22β, το 22β. Το καινούριο λες που βγάλαν τώρα, η ProDrive. Ναι, που ναι. Λέει ότι, όχι, που λέει ότι πουλιέται 350.000 πια. Ναι. Συνθηκό. Ναι. Έχουν... Καλά, εκεί ήταν 400 κομμάτια μόνο. Έχουν μείνει πολύ λίγα και όπως πάντα προσφορά και ζήτηση. 400 κομμάτια. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν αυτά αρχίσουν να ανεβαίνουν μισό εκατομμύριο, τραβάνε και όλα τα άλλα μαζί. Άρα, θα τα πούμε GC8, καλά καλά και το πήραμε. Επένδυση. Επένδυση. Τι θα πω, τη φορά η σαμίκη ή το κλασικό το διαφορετικό μήκος. Είχαν οι σαμίκες αμόμακια, αλλά οι σαμίκες, γιατί όταν θες να πας για άλογα, ναι, δεν υπάρχει. Άμα θέλει να πας πάνω από 380-400, πρέπει να ξεκινήσεις. Μου λες που πάμε. Ευθεία. Πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές. Ναι, το γνωρίζω. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρω ότι όταν πας για τα maximum άλογα, βάζεις το χταπόδι το ισομίκι. Απλά χάνεις λίγο το γουργουριτό. Τελείως. Ναι, γιατί δεν το άκουσα τώρα γι' αυτό. Χάνεις το boxer. Ναι. Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι το κάνεις σε κάποια άλλα. Άλλο σκουπίδι εδώ πέρα. Το χταράκι μου. Και σε μαμά τουρμπίνα κατάσταση να το βάλεις, βοηθάει. Στη ροή των καυσαρίων, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, παντού βοηθάει. Απλά τα ωφέλη δεν είναι αρκετά ώστε να πεις θα δώσω αυτά τα 6 εκατοστάρικα για να βάλω το χταπόδι αυτό. Ναι. Γιατί δεν θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, θερμοκρασίες που έχεις τώρα με μια μονάδα τουρμπίνα, ακόμα και μια STI να βάλεις, ναι, δεν έχεις τόσο μεγάλες θερμοκρασίες για να έχεις πρόβλημα. Πού πάω. Δεξιά. Λοιπόν, θα πρέπει να εξηγήσω και το πλάνο ποιο θα είναι περίπου λίγο, γιατί έχω αρχίσει να κατασταλάζω για το αμάξι, το δικό μου. Το πλάνο είναι ότι μπαίνει πάνω το μοτέρ, το σφυρίλατο αυτό που έχω, το οποίο έχει πιστόνια Βόσνερ τα παλιά, τα πρώτα. Γέλες δεν έχει σφυριά, ευθύμων. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας για κάτι τόσο εκεί που θα πάμε. Θα παίξουμε με το τουρμπάκι το VF, όχι VF, τι έχω, TT04, αλλά υβριδιάκι. Θα παίξουμε αυτό λίγο. Αριστερά θα βγεις, ναι, το οποίο θα μας δώσει, ξέρω, 300, 280, 320, κάπου εκεί, ένα λόγος τώρα. 280 βγάζει τερματισμένη μαμά τουρμπίνα, αυτό επειδή είναι υβρίδιο, ναι. Εγώ λέω να πάει και 300 κάτι. Εντάξει, okay, για αρχή αυτό θέλω από χαμηλά, αριστερά πας για να φύγεις. Ναι, ναι. Για να έχω από χαμηλά το παιχνίδι του Σουμπαρού, θέλω να δω πώς είναι μαμά.
Θα ξεκινήσουμε αυτό, παράλληλα φτιάχνουν το άλλο μοτέρ με διάφορα κόλπα πάνω. Θα τα δουν αυτά στην πορεία, σφυρί και εκείνο. Μια που είναι ανοιχτό και δεν έχει κάποια ζημιά, ένα στρόφαλο μόνο χρειάζομαι. Α, έχεις κλαπέ, ωραίος. Θα φύγουν τα κινητά, θα φύγουν όλα. Αρχίσαμε, πρωί πρωί. Το κινητό το κατάμε το πόδι, μάγκες, θα φύγει. Ρε μαλάκα, όχι. Κι εγώ έλεγα αυτό που δεν έχει ρεμίσει τελευταία. Φύγαν τα κινητά, φύγαν όλα. Ήτανε ωραία η στροφή. Τώρα ναι, η στροφή την ξέρω και εγώ την παίρνω. Όχι, την παίρνω λίγο πιο. Εντάξει, παίζω λίγο με το τιμόνι. Και στην έξοδο δεν είναι στροφή. Μπορώ στην έξοδο να δώσω όλα. Πάει το κινητό, εντάξει. Α, το βρούμε μετά, εντάξει. Κάτσε να κλείσουμε παρά. Θα βάλουμε air condition τώρα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία και. Πλάλο που λες λέει ότι θα μπει αυτό το μοτεράκι τώρα πάνω για γρήγορα για να γίνει και το πρόγραμμα, να, πούνε, να δούμε ότι δουλεύουν όλα, να βγει το αμάξι, να γίνουν ό,τι χρειάζεται να περάσει εκτέο μέο. Και αργότερα με το πάσο μας θα μπει το δεύτερο μοντέλο που φτιαχτεί, σφυρί και εκείνο, και με πιέλες σφυρί λάδι σε εκείνο, και θα μπει πάνω μια TD05. Ποια? Την δίνει Max Speed και μάλιστα την έχει βγάλει και με σφυρί. Έχει 16, 18, 20G. Νομίζω 18 ρε. Έχει πάντως, το 18 βγάζει μέχρι 380, θα βγάλει άνετα, η 20G πάει 400 κάτι. Ναι, για 400 κάπου. Τέλος πάντων, τη φορά ίδια το παιδί, ναι, που θα με βοηθάει, είναι και συνεργείο τέλος πάντων. Σε Σουμπαρού. Ναι, okay. Την έχει πάρει, την έχει βάλει, 2 χρόνια την έχει πάνω, 1,5. Κιχ δεν κάνει, του δίνει τη δύναμη που θέλει, είναι 400 κάτι το αμάξι λέει, 400 τέλος πάντων. Και είναι και billet τη βγάλανε κιόλας τώρα. Γενικά για Subaru η Max Speed in Grotch, δεν το ήξερα, μπήκα μέσα και έχει. Καταρχάς έχει βάσεις μηχανής και σασμάν πολυρεθάνης με 70 ευρώ. Το είδα. Δηλαδή έχει πραγματάκια. Έχει τη TD05, τη δίνει και μπαίνει κατευθείαν πάνω. Σου λέει αυτή είναι, πάμε πάρτινα. Κοίταξε, οι Bolton τουρμπίνες μέχρι τα 400 άλογα είναι δοκιμασμένες, μια χαρά δουλεύουν. Έβγαλε Precision μια Bolton, η οποία είναι για 520, το βάλαν σαν ένα δίλητρο Subaru στην Αμερική 04 μοντέλο. Τώρα το βλέπω το βίντεο το πρωί. Έβγαλε 520 άλογα και ήταν σε μπολτόν θέση. Θέλω να το κοιτάξω λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχει λογική το ότι πάμε rotated, τα πετάμε όλα, τα βγάζουμε, ναι, έτσι βοηθάει. Απλά σαν λογική να το δούμε. Ναι. Μέχρι τώρα πάντως όσο πάνε πάνω με 400, πάνε στο rotated. Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι χρειάζομαι τόσο πολλά από ένα Subaru, ρε φίλε. Δηλαδή και άλλους που έχω μιλήσει που το έχουν, μου λέει ρε φίλε, το αμάξι είναι απόλαυση και στα 350 και στα 380, δηλαδή δεν χρειάζεται παραπάνω. Η χρυσή τομή για την καρότσα τη δικιά σου που είναι ελαφριά. Όχι, θα πάμε από πίσω του τάγμα, πας. Θα πάμε μια στο τέρμα Νεαπόλεως. Να δούμε λίγο την ωραία και διαδρομή. Μας παίρνει ένας φίλος εκεί και θα πάμε πάνω. Η χρυσή τομή με το πεντάρι σασμάν που έχει και συγκεκριμένες ανοχές είναι 305 με 360 άλογα με τουρμπίνα που να σκουλάρει από χαμηλά και όχι πολύ άκρη στους υδροφόρους. Συμφωνώ. Άμα πας, δηλαδή με μια δεκάρα, εγώ θα θέσω στα 16G και θα την τερμάτσει μα στο 1,5-1,6 bar. Προτιμώ μια πιο μικρή τουρμπίνα να δουλεύει τέρμα για να σκουλάρει από χαμηλά παρά μια πιο μεγάλη που να δουλεύει πιο χαμηλή πίεση και να σκουλάρει πιο ψηλά. Συμφωνώ. Οπότε μια 16G για σένα θα ήταν το όνειρο. Θα πατούσε και από τις 3,5 θα έχεις full πίεση και θα δίπλωνες κατευθείαν. Θα έχεις ροπή πολύ όμορφη. Βοηθάει. Είναι απακρύ του σασμάν το πεντάρι. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που πήρα συνδυασμό σασμάν διαφορικό είναι 4-4 όμως. Με κοντό μπλοκέ. Με κοντό διαφορικό. Είπες από 2,5 άντρο πήρες το. Όχι, δεν πήρα, δεν σου πω, είχα πει ότι κοίταξα ένα, δεν το πήρα τελικά. 4-4 κοντά και τα δύο. Οκ. Το οποίο τότε το κοστάρω αυτό για να πάμε. Τότε ακόμα καλύτερα, θα κάνεις μπάτζι με Τετάρτη. Ναι. Κάτι και θέλω για να ζωτώ, δηλαδή μπήκα τώρα στο εφσάκι μου που σπουλάει από 2000 και το κατευχαριστήθηκα. Βέβαια το συγκεκριμένο ψοφάει ψηλά. Εντάξει, τώρα οι κεντροφόροι που φοράς βέβαια σε αυτό το μοτέρ που πήρες θα το βοηθήσουν. Θα το βοηθήσουν λοιπόν να αναπνεύσει ψηλά. Δεν θες και πάρα πολύ, γιατί μετά πρέπει να αρχίσει να βλέπει βαλβίδες. Έχει διάφορα πράγματα που να κοιτάξει. Οπότε για τώρα θα έλεγα είσαι μια χαρά στο πρώτο που πάνω το κάνει. Σου πω κάτι. Να έχει και κάτι να εξελίσσει. Ναι, ναι, αυτό. Γιατί και εσύ από την αρχή και πολλά παιδιά ακόμα λένε: Ω, go full in, α πούμε, ανέβασα.
Όχι, παιδιά, εγώ όλα τα. Άμα δει και πολλά αμάξια και το FD και το Supra, μόνο το Supra δεν έβαλα τα δύο τα τουρμπάκια γιατί ήταν μπλέξιμο. Αλλά και είχα το μόνο το turbo, είχα τη χταπόδι, λέω κάμισε τα. Αλλά το FD, α πούμε, το κράτησα 2 χρόνια 3 με τα μαμά. Το πήγα 400 άλογα μετρημένα, 380 μαμά. Να. Δηλαδή, μ' αρέσει να βλέπω και το μαμά πώς είναι, πώς το έβγαλε η εταιρεία και πώς θα το βελτιώσω εγώ σιγά σιγά και τι άλλαξε. Για να έχεις και την εμπειρία. Okay, να ξέρεις δηλαδή ότι έτσι έβγαινε και μήπως σου μπορεί καλύτερα. Να χαίρεσαι από τις αλλαγές. Εγώ αυτό το αμάξι το πήρα από μαμά, το έχω το 2007 και συνέχεια το βελτιώνω. Κάθε αλλαγή είναι και κάτι, κάτι καινούργιο, κάτι ωραίο, κάτι μαθαίνεις, κάτι βλέπεις. Είναι χόμπι, είναι. Δεν είναι. Δεν κόβουμε. Δεν είμαστε εργοστάσιο παράγωγο. Είναι χόμπι. Είναι δεύτερο αυτοκίνητο και είναι χόμπι. Είναι για να τρώει ξύλο. Έτσι. Γι' αυτό είναι. Πάμε και να μπλε. Βρε καλόστονα. Κάτσε να βάλω αυτά κάπου να τα κρύψω. Πού δεν τα βάλω, τα βάλω εδώ. Τι λέει. Έτοιμος. Θα τα βρεις το κινητό σου πρώτα. Ναι, αυτό. Πολύ το γουστάρω το κρέντι. Σε όλα μου τα μάξια αυτό έχω. Είναι όνειρο. Βέβαια δεν είναι VFEC που έχει και στη δεύτερη, τρίτη ή πρώτη άλλα τέτοια. Εκείνο είναι λίγο. Αλλά και δεν μάζει καθόλου εμφανισιακά, είναι τεράστιο. Το, με τη LED οθόνη λες. Ο ένα μακρύ που ένα είναι. Μακρύ, ναι, που ναι. Κάνει παπάδες μεν, τις απεξάει που είναι. Αλλά πολύ άσχημο, πολύ δεν έχει από το βάλει. AVCR, ναι. Ναι, ναι. Το έχει ένα φίλο το φορούσε, αλλά. Το VFEC είναι με τη LED οθόνη για σαν κεφαλάκι παράλληλο που είναι, ναι. Αυτό ωραίο μικρό. Κάτω σε session, σκάλε δηλαδή μικρά τέτοια, χαλάρωνε λίγο, πέφτει πίεση και ξανά. Εκεί δεν διπλώνουμε, εδώ έχουμε απλά και διπλώνουμε. Εδώ με τα τέσσερα το σούπι. Αυτή είναι η διαφορά, το ότι πατάς, όλο κάθεται και φεύγει. Μαζέψει πιο πίσω, τώρα το βγήκαμε με τετάρτη. Παραπάνω είχαμε. Το κοιτούσα εγώ και σταμάτησα κοιτάω, δεν ξέρω πώς πήγε λίγο παραπάνω. Όσο πατάς, πταχύνει. Αυτό είναι δικό μου μαχαίρι βέβαια. Ναι. Γιατί από τη μία παίζεις, αλλά μαζεύεις και πρέπει με τα τετρακίνητα πάντα να έχεις τη δύναμη για να το διπλώσεις. Γιατί άμα φτάσεις στο σημείο να μην έχεις δύναμη, τραπώνει και τώρα σφαλιάρα και πρέπει να είσαι έτοιμος. Ναι. Και η σφαλιάρα έρχεται τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει τη μαζέψη. Πρέπει να από πριν να έχει κόψει τη μόνη. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να προσέχεις τα τετρακίνητα. Δηλαδή και εσύ θα ξεκινήσει να παίζει και θα διπλώνει τα αυτοκίνητα, πατάς και θα πηγαίνει όλο με τα τέσσερα και τα τραβάει. Όταν θα κρεμάσει, γιατί θα τελειώσει η δύναμη, θα αλλάξει ταχύτητα και δεν θα έχει να δώσει. Τι είπε? Και. Εκεί είναι που θα καταλάβεις πώς πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά από ένα πισωκίνητο. Είναι το πρώτο στο τρακίνητο αυτό, γρήγορα. Το φόρεσε εντάξει, αλλά δεν. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω ότι διαφορετική όλη η τέτοια του. Δηλαδή αυτό το φεύγει με τα 4, αν δεν το οδηγεί, πώς θα καταλάβει. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι σε πιο χαλαρή οδήγηση το πάτημα που έχουν και το grip που έχουν τα τετρακίνητα είναι πολύ 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 καλύτερο και από οποιοδήποτε πίσω κινητή. Αυτό τώρα το παιχνίδι δεν με συγκινεί τόσο όσο με συγκινεί το να πηγαίνω γραμμικά και γρήγορα. Δηλαδή βέβαια εδώ πέρα θες δεν μπορεί να πας γρήγορα γιατί κλείσεις τράκι. Ναι, εντάξει. Όχι. Αλλά το γραμμικά μου αρέσει πάρα πολύ. Σε πίστα είναι. Όχι, και στο δρόμο, σε κλειστές διαδρομές όπου νιώθεις να δουλεύει ανάρτηση. Mm. Νιώθεις τα πλαϊνά G, νιώθεις τα πλευρικά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Τώρα που θα πάμε δηλαδή πάνω, θα κάνω αυτό το πράγμα. Θα οδηγάω γραμμικά γρήγορα σε σημείο με εντάξει, επειδή είναι δρόμος που δεν υπηρετεί, δεν πας αέρα, γίνεται με ένα νορμάλ ρυθμό. Αλλά πάλι μπορείς να καταλάβεις το ότι σου προσφέρει τετρακίνηση, ειδικά όταν πας από το άπεξ και να οδηγήσεις να πατήσεις, θα δεις ότι τα μάξι κάθεται, ακολουθεί τη γραμμή που του δίνεις. Άλλη ανομαλία αυτή η τετρακίνητη. Τα πλευρικά G λέει. Ναι. Ποια πλευρικά G. Εγώ με τα πισωκίνητα και τη δύναμη τα άλογα μόνο τα μπροστά G να σου έρχονται εδώ. Μπαμ. Από επιτάχυνση. Αυτοί θέλουν και πλευρικά. Έχουμε και λήψη από πίσω. Έχουμε το φίλο τον Κώστα που μας ακολουθεί.
νύχτα έχω ανέβει με το FD όταν το ψιλορύθμιζα πριν από χρόνια. Και σε κάθε αλλαγή ήταν σκοτάδι, δεν έχει φώτα. Ήταν σκοτάδι. Σε κάθε αλλαγή από πίσω στο καθρέφτη έλεγα. Γιατί πετάει φλογίδια κοινό, 2 μέτρα. Σε κάθε αλλαγή πίσω στο καθρέφτη έλεγα. Μπουπ, κυτρινίζαν όλα. Μπουπ, έτσι. Με το χωριά ενώ με ζωή ήμουνα. Και αυτό τετρακίνητο είναι. Τσαρβίδα είναι. Επίσης αυτό που θα πάθεις πλάκα με το αξίδι με το Forester είναι το που μπορεί να μπει σε λάσπες, χιόνια και παραλίες. Ναι. Είναι απίστευτο που μπορεί να μπει το αυτοκίνητο και να κυκλοφορήσει σε σχέση με άλλα τετρακίνητα. Το Forester έχει την αργά. Ναι, το Forester θέλει τα αργά γιατί δεν έχει δύναμη, οπότε πρέπει να... Ναι, πολλαπλησιάσει. Social που πηγαίνει στις φυλή συνέχεια και λέει ήρθα στη φυλή στα πηδικτήρια να ξεδώσω γιατί έχω γεμίσει. Ο πορνομετανάστης. Είμαι ο πορνομετανάστης. Θα τον βάλω. Φίλοι μου, είμαι εδώ στα πηδικτήρια, είμαι στη φυλή, παραμονή Χριστουγέννων. Εσείς κάθεστε σπίτι, τρώτε γαλοπούλες και μελομακάρονα και εγώ έρχομαι και πηδάω εδώ πέρα. Αυτό μου θυμίζει. Έρχομαι κάθε Κυριακή πάνω εδώ στο Φιλίππιο, στα πόρνο δρόμο πηδικτήρια. Για να ξεδώσω γιατί... Και αυτή είναι η εύκολη διαδρομή. Α, ωραία, εντάξει. Όχι, ωραία ήτανε, χαλαρά ήτανε. Αυτό που με έχει κάνει τρελή εντύπωση δεν είναι μόνο το στήσιμο σε ανάρτηση και αυτά. Τα λάστιχα, τι κατάφορας. Ζεκνόβα. Σεμισλικ. Τα οποία είναι σαν χάραξη πολύ παρόμοια με τα γεωχογάματα σέμι, αλλά κάθε... Μαλακά, 6-7 χιλιάδες χιλιόμετρα τα πετάω. Δεν κρατάω λάστιχα. Μαλακά. Τα αλλάζω πολύ συχνά. Τι διάμετρο, τι ζάτα φορά. 2,25, 45, 17. Τα 17 διαφορά. Ναι, θα συζητήσουμε μετά και για το θέμα ανάρτηση, γεωμετρία, συνεμπλοκ, όλα αυτά που αλλάζουν. Δηλαδή το αυτοκίνητο αυτό σε σχέση με το STI πίσω που έχει μαμά ανάρτηση και μαμά τα πάντα από θέμα συνεμπλοκ. Κάνει με ψαλίδια κτλ. Έχει μεγάλη διαφορά στο πώς έχει μεταμορφωθεί και φυσικά και το GT. Βέβαια, το GT έχει άλλες ανάγκες λόγω βάρους. Επειδή είναι πολύ πιο ελαφρύ, δεν έχει τόσο πολύ. Είναι όντως 1300 που διάβαζα το GT. Είναι καμιά 100 κιλά και κάτω. Αυτό τώρα είναι 1420 χωρίς το. Άρα το άρρο 1300, καλά, πολύ. 1300 τουλάχιστον, δύσκολο για κάτω. Τώρα εντάξει, το καπό α πούμε είναι μεταλλικό. Αν βάλει ένα αλουμινίου. Ποιο φορά αλουμινίου τη εποχή εκείνη. Φορούσανε τα IPAR και μπορεί και το τελευταίο GT του 2000, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά σίγουρα από το δικό μου και μετά γίνανε αλουμινίου όλα.
Ναι. Πολυστερικά και αλουμίνιο θα βρει, αλλά πολυστερικό είναι καλύτερη λύση κάποια στιγμή. Είναι πολύ βαρύ το καπό. Το ξέρω, είναι πάρα πολύ. Πήγα να σηκώσω μου το χέρι. Το σηκώσα και λέω τι είναι αυτό. Και εμένα πήγε. Τα ίδια είχα και στο FC. Τα FC τα κουπέ έχουν μεταλλικό που είναι θεόβαρο. Ναι. Και τα κάμπριο επειδή ήταν ήδη 100 κάτι κιλά πιο πάνω, τα βάλανε αλουμινίου. Έτσι να βάλουμε λίγο να γυρίσουμε στο ίσιο. Ναι. Ναι, αυτό το, κοίταξε το χαρακτηριστικό. Σήκω στο το πολύ. Δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω ότι είναι boxer βέβαια όταν τα δίνεις και τα σκασίματα και όλα αυτά είναι boxer, αλλά. Εντάξει, όχι, όχι. Το αμάξι είναι φοβερά στημένο. Παιδιά, είναι. Ξέρετε ότι είμαι λίγο χέστης εγώ. Παρά τα αυτά, παρόλο που κάνα τρελάτο εκεί πάνω, το αμάξι δεν έκανε για δευτερόλεπτο γιχ. Ούτε τα λάστιχα να χάσει πρόσφυση να κάνει μετατόπιση βάρους. Η μόνη μετατόπιση που έγινε και δεν φταίει το αμάξι είναι που καρφώθηκε στα φρένα γιατί η στροφή την, που είχε μια στροφή τέτοια 190 στροφή, 90 μοίρες και πλακώθηκε στα φρένα, την πήρε και στο στρίψιμο, επειδή έστριψες πριν τελειώσει τα φρένα σου, έκανε μια κόλλος αυτό και σου λέω φεύγει ο κόλλος. Αυτό δεν έκανε τίποτα άλλο από εκεί. Αυτό είναι κλασικό κόλπο που κάνουμε όταν θέλουμε να γυρίσουμε τα μάξι. Δεν το είπα ότι, ότι ναι, έγινε... Ναι, είναι αυτό το να ρίξεις, επειδή δεν είναι εύκολο, δεν είναι σαν ένα σαξόρο λουκό που πλακωθεί στα φρένα, θα σου γυρίσει εύκολα. Mm. Και επειδή δεν γυρνά εύκολα αυτοκίνητο, στην αλλαγή μετατόπιση βάρους και φρενάρισμα βοηθάει να ανοίξει λίγο τροχιά, ναι, για να μπει πιο εύκολα. Γιατί ήταν η στροφή ήταν πάπου, 90, θα την ήταν 90. Ναι, ναι. Όχι, το αμάξι είναι εντάξει. Και καταλαβαίνω ότι δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν είναι άτο πήρα ένα μαμά και έφυγα. Ότι έχει δουλειά πάνω, έχει πέσει δουλειά δηλαδή, χρήματα. Δεν μιλάω για τα μηχανολογικά μόνο, μιλάω για το στήσιμό του. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το σασί. Μου κάνει πολύ άκαμπτο, δηλαδή είναι καλό. Δεν ξέρω τι νούμερα καμψίας έχει. Γιατί εγώ μετά από το 8 τα παρακολουθώ αυτά και από χόμπι που λέει ο λόγος. Θέλω να ξέρω έτσι για το γαμώτο τι νούμερο έχει. Νομίζω είναι σαντιμίτερ ανά νιούτον μίτερ, κάπως έτσι πάει. Δηλαδή πόσα εκατοστά στρεβλώνει το σασί ανά κάποια πίεση. Βγήκαμε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Πρόσεχε από εδώ, μην βρει. Στο σπόλαιο δεν είναι χαμηλό. Επίσης, πολύ σημαντικό. Δεν χαμηλώνουμε το αυτοκίνητο πολύ. Δηλαδή, εγώ το έχω κατεβάσει δύο και ένα πόντους. Δύο μπροστά, ένα πίσω. Ο λόγος είναι ότι η διανάρτησή σου πρέπει να έχει διαδρομή. Όταν είσαι στον δρόμο, δεν μιλάω τώρα για πίστα που δεν υπάρχει λακκούβα. Όταν είσαι στον δρόμο και έχει μια ανομαλία ο δρόμος, μια λακκούβα, ένα βύθισμα και δεν έχεις διαδρομή να κάνεις, τι θα κάνει το αυτοκίνητο, θα τερματίσει η ανάρτηση και θα φύγεις. Εγώ το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό και με δείτε τα μάξιμα δεν είναι υπερβολικά χαμηλωμένα. Είναι ήδη και έτσι χαμηλά τα μάξιμα με το εργοστάσιο. Το πολύ να κατεβάσω ένα-δύο πόντους, όπως λες και εσύ. Ναι. Βέβαια, άμα έχεις coilover καλές, πολλές σου δίνουν περιθώριο με και 4-5 πόντους να κατεβάσεις από το πιάτελο από κάτω που ρυθμίζει η μπότα. Οπότε εκεί έχεις όλη τη διαδρομή της ανάρτησης, ακόμα και χαμηλός βέβαια, να είσαι. Βέβαια, εκεί. Απλά βρεις το θόλο. Θα πρέπει στο άκρο του ψαλιδιού να. Ναι, χάνεις γεωμετρία στο ψαλίδι μετά, ναι. Αλλάζεις και βάζεις άλλο, ναι, που έχει το. Μπορεί να πάρει, ναι, μεγαλύτερη, ναι, ναι, κλίση, ναι, ναι, χωρίς να σου χαλάσει τη γεωμετρία του αυτοκινήτου. Ναι, ναι, γιατί μετά παραγίνεται, είναι προφορτισμένο το. Ακριβώς. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, εντάξει. Εγώ τώρα σου σκοπεύω για την πίστα να το κάνω αυτό. Να πάρω να αλλάξω τα άκρα και να το κατεβάσω, γιατί εκεί δεν χρειάζομαι διαδρομή και θέλω σκληρότητα. Ναι, και μετά θα ξαναλάζει ψαλίδια για να βγαίνει έξω να το έχει έξω. Όχι, και τα ψαλίδια τα έχω μόνιμα, δεν πειράζει. Αυτά μπορεί να δουλέψουν και σήμερα, μάλλον την μέση. Βέβαια, μην νομίζει, τα μάξι κυκλοφορεί με 3 μοίρες κάμπερ μπροστά και 2,5 πίσω. Δεν είναι. Έτσι κυκλοφορώ γενικώ. Πολύ σημαντικό είναι και η σύγκληση-αποκλίση για αυτό το αυτοκίνητο. Σε όλα είναι γεωμετρία, σε αυτό έτσι πως έμπαινες εννοείται. Γι' αυτό και τόσο κάμπερ για να μπορείς στις στροφές να έχεις πάτημα, να πατάει της ρόδας του ελαστικού όλο το φάρδος. Τα Σουμπαρού από τη μάνα τους είναι υποστροφικά, βγάζουν μούρι. Ναι. Μπορεί να το κάνανε για να είναι φιλικά προς τον χρήστη, δεν ξέρω. Αλλά για να μπορέσεις να έχεις αυτό το απόλυτο όλο μαζί, πρέπει να ρυθμίσεις το αυτοκίνητό σου. Δεν είναι το ίδιο παντού, αναλόγως στην ανάρτηση, παίζουν πολλά ρόλο. Η δύναμη, όλα. Να κάνω μια, θα σταματήσω. Ναι, ναι. Στο δώσω να πάμε μια παίχο. Εμένα και γιατί με μπλέκετε με τις τροφές, ρε παιδιά, τόσο καιρό. Ευθεία. Όχι, δεν το λέω για αυτό. Γενικά. Με μπλέκετε τώρα με τετρακίνητα εκεί με τις τροφές. Μια χαρά, ευθεία. Μπαίνεις εκεί, πατάς τον γκάζι, ωραία. Η σκόνη δεν πειράζει. Είστε τρελοί, ρε μαλάκες. Αυτός είναι τρελός. Εμείς είμαστε νορμάλοι. Να μπω σε αυτό, μπορώ. Κάτσε τώρα, θέλω να το οδηγήσω κιόλα. Περίμενα. Καλά, σάιμπερ, εντάξει. Καλά, το αμάξι βέβαια κάνει μαγικά, έτσι. Δεν έκανε γκιχ. Όταν σου λέει δεν έκανε γκιχ, δεν έκανε πουθενά ένα κάτι, ένα λάστιχο να νιώσει ότι φεύγει. Ξεκολλάει, δεν ξεκολλάει το άτομο. Μαξι το χρώμα,
Εσύ το κάνεις. Κάστρο. Ναι, είναι ολόιδιο, 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 ολόιδιο. Με το, το ευσύ το μαύρο που έχει κάνει με το θείο Μίτσο. Της BMW και το χρώμα. Είναι χρώμα Honda. Το οποίο έχω λέξει πολύ πέρλα. Περισσότερη πέρλα. Πάμε μια φορτιάτη. Και μετά στο χωριό το ξαναπάω. Μη φοβάσαι, εγώ πιο αργός από το τέτοιο. Από σαλιγκάρι. Λοιπόν, πού θα κρατάς τώρα, κράτα κάπου εδώ. Ναι, 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 ναι. Όχι μόνο πισταμένα, έτσι εκεί. Ναι. Για να... Ωραία. Α, είσαι ψηλός. Ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό. Όχι ρε. Πίσω. Αριστερά. Να κοιτάω, δεξιά. Θα σου πω κάτι το οποίο θα θέλω να δω να το καταλάβεις με τη μία που το ξεκινήσεις. Πολύ ψηλά, μην κοιτάζεις το. Όχι, όχι, όχι. Τι. Ξεκινάει να καλείς. Δίσκο. Όχι. Όχι, καλό ο δίσκο. Ο δίσκος είναι εξάφτερος φτιαγμένος. Ο δίσκος όχι, είναι κανονικός, είναι έξιτη. Δεν δες λίγο το τιμόνι, πώς φαίνεται. Δεν έχεις υδραυλικό. Έχω. Κάνε. Το έχεις φάλει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ κοντή κρεμαριέρα. Ναι. Κοίταξε, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα από τα, από τα δικά σου πόσο κοντές είναι οι κρεμαριέρες, αλλά όταν θα οδηγήσεις το Subaru. Τόσο κοντή δεν είναι. Σκέψου το Forester, έχει ίδια κρεμαριέρα με το. Από άκρη σ' άκρη πόσο έχεις. 2,1. 2,25 έχει το. Το. Supra. Α, εντάξει. Είναι από Cosworth. Ναι, οκ. Το μαμά είναι 2,8 ή 2,9. Οπότε όταν θα μπει στο GT και δεν είναι αυτό το πρόβλημα, είναι ότι αργεί στην αρχή, αργεί και μετά κλείνει. Οπότε όταν θα κάνει γρήγορο οδήγημα, είναι σπαστικό. Ναι, αυτό με το που το κουμπά. Κοίταξε αυτό, ναι, μπορεί. Δηλαδή παλεύει. Εμένα πάλι δεν έχω συνηθίσει με τα GT αμάξια, δεν τρελαίνω με το να συνεχίσει να διορθώνω πορεία. Αλλά βλέπω ότι αυτό έχει το εύρο του. Είναι στο κέντρο, έχει περιθώριο να πει αλλά συνέχεια. Έχει λίγο για το μικρό. Πρέπει να μην σταυρώσεις. Αυτό με το εύρος που έχει δεν σταυρώνεις. Τώρα που βρεις άπλα μετά κάπου σταμάτα γιατί έχουμε και λεωφορεία μπροστά. Εγώ το μπορώ να πάω με τον άλλο να κάνεις τραβάω πίσω. Έλα ρε, σιγά ρε. Υπερ
τα σηκώσει, με την πήρε και τα χαπάκια μου. Φοβάσαι, ρε. Πώς σταματάει. Τώρα. Η πουρέτα. Σταματήσει μπροστά στα παιδιά εδώ πέρα. Ναι, αν δεν φύγει καστό, λέει, δουλειά δεν γίνεται. Όντως, παιδιά. Εντάξει, του δώσεις και κατάλαβε. Το ζήτησε ο άνθρωπος, δεν φταίμε εμείς. Του χωριού ήταν, οπότε ναι, έχουμε... Στο χωριό του, ναι, ό,τι θέλει κάνουμε. Ναι, βασικά τώρα επειδή εγώ πάντα μπαίνω, ναι, όταν μπαίνω στα χωριά, ναι, σε επικατοικημένες περιοχές, το κλείνω το κλαπέτο. Εγώ δεν έχω πουθενά, τα έχω ψηλό ήσυχα όλα και ησύχασα. Έτσι ως external έχουμε. Για απλά μένα... όταν είναι κλειστό, είναι τόσο ήσυχο που ναι, μεταξύ δεν σηκώνει πίεση. Άμα πατήσω ναι, το μπαγκάζι, ναι, δεν θα σηκώσω πάνω από 0,8, νομίζω δεν κάνει back pressure. Ναι. Είναι καλό πλέον όταν κυκλοφορείς να μην ενοχλείς. Εγώ σου λέω τα έχω βάλει όλα με μεγάλες μεν για να έχει ροή, αλλά με καζάνια μεσαία και τα σχετικά. Και κάνουν, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο και ακούω την external. Και από εκεί μάλιστα καταλαβαίνω και πότε έχω φτάσει στην πίεσή μου, στη maximum πίεση. Κατάλαβα. Αλλά ναι, αυτό που ήθελα να πω για την πίεση είναι ότι για το τσπουλάρι 5, όλα μου τα αμάξια σπουλάρουν 5, 4, το 4,5 το FD, okay, και 5,200 το Supra. Αλλά μιλάμε για αμάξια που βγάζουν 500 άλογα, okay, με τουρμπίνα GT45, κατοστάρα. Μπίλετ βέβαια, και έπεσε το σπουλάρι μετά ένα ακόμα πιο ψηλά. Αλλά αυτό που θέλω να πω σε όλο τον κόσμο είναι ότι, ρε φίλε, δεν είναι υπερβολικό και τρελό το να σπουλάρεις 5. Που μου λένε, α, σπουλάρεις αργά. Αν έχεις εύρος, ναι, 8 κόφτη έχουν. 7200 έχει που θα ανέβει στις 8 το Supra και το 8,5 έχει το FD. Υπάρχουν άλλοι που σπουλάρουν 5 και έχουν κόφτη στις 7. Ναι, εντάξει, ναι. Δες το αυτό μπροστά, το είδες, ναι, το Range Rover. Ναι. Ή Land Rover. Land Rover. Land Rover. Ρε φίλε, τίνος. Ωραίος. Ναι. Αν επίσης αυτό που μπορείς να κάνεις το χειμώνα με ένα καλό χιονολάστιχο είναι να τους ακολουθήσεις παντού. Άμα δεν μπουν σε πατημένα κομμάτια που να είναι σκαμμένα, τους πάρουμε παντού. Να πάθεις πλάκα με ό,τι μπορεί να κάνεις τα χιόνια. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα για να πηγαίνω χιόνο καταστάσεις, θα παίρνω το Forester. Όχι, το παιχνίδι που θα κάνεις, πίστεψέ με, δεν το ξαναζήσει, γιατί δεν ζορίζεις τίποτα. Ούτε λάστιχα, ούτε φρένο, ούτε μοτέρ. Πάει και τα αποτύπωσε. Αυτό ήθελα να πω για το σπουλάρισμα, ότι δεν είναι τρελό. Και σου λέω, έχω σχεδόν το σπουλάρισμα που είσαι εσύ με τουρμπίνα GT45. Ναι. Και το λέω περισσότερο για τη Max Speed αυτό. Έχει κυβικά. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω. Με δίλητρο. Ναι, το λέω για τη Max Speed τουρμπίνα που λένε, α, Κινέζοι δεν σπουλάρει ποτέ. Όχι, μια χαρά σπουλάρει. Και να σου πω και κάτι, τόσο μεγάλη τουρμπίνα σε άλλα αμάξια που έχω δει από επώνυμες, στα ίδια μην σου πω και χειρότερα σπουλάρουνε. Με την Billet που έχουν κάνει, κάνα μεγάλη δουλειά η Max Speed στα Turbo. Ρίξανε, δηλαδή, έγινε πια πάρα πολύ καλό Turbo για τα λεφτά, ειδικά 300 ευρώ τώρα και 330 ευρώ Turbo. Ούτε στον παπά, ας πούμε. Ότι κυνηγέστε, μαλάκα το φορτηγόδες που πηγαίνει. Τρελή για αυτό. Μην το προσπεράσει, άστο να παίζει. Μ' αρέσει που παίζει έτσι. Δώσ' του αέρα και κυνήγα τον. Α, τέλεια. Παιδιά, το πηγαίνει τον κόλο του. Το πηγαίνει τον κόλο του. Τρελός. Τον είδε, σου πήγε τον τύπο. Το Land Rover. Άντε, ρε, πήρα τον. Εδώ τώρα. Τότε θα πρέπει να βγει από εκεί. Αυτό μα έχει ορατότητα, έχει ύψος. Ναι, κόλλησε το GoPro, φανταστείτε, δεν έγραφε το GoPro. Το κυνηγούσαμε, δηλαδή. Πάνε εδώ, λέει, θα δει. Θα πέρασε. Α, και εδώ και στην γάμο του. Όχι εδώ! Μαλάκα,
το γκρεμό. Πάμε στο Φιλίππιο, σε παρακαλώ. Πάμε στο Φιλίππιο και είναι τουλάχιστον. Εδώ είναι ωραίος ο δρόμος. Εδώ είναι. Εδώ έχει γκρεμό. Μαλάκες, κρατιέμαι. Έχω ανεβάσει πίση. Τα είπα! Εγώ με αυτό δεν κατεβαίνω. Με αυτό με σένα θα έρθω. Πήγαινα με χαμηλή πίεση και χαλαρά. Δεν πατούσα. Με αυτό να δεν κατεβαίνω. Κάτσε, να είδα τα παιδιά. Τι πάνε πιο πάνω. Αυτό του λέω. Εγώ δεν κατεβαίνω μαζί σου κάτω, λέω. Τρελή. Πρόσεχε μη φύγεις κανένα γκρεμπό κάτω. Ο Κίτσιμπα τσίμπα σε βλέπω. Καλά είσαι και χωράει, άστο. Γεια σου, παιδιά. Το σημείο το καλό που έτρεχε το κόλλο του έχει κολλήσει η κάμερα. Γι' αυτό σου λέω GoPro είναι λίγο κοκό τέτοια. Είδες που σε έφερα. Ναι, ρομαντικά. Είδες γιατί ανεβαίνουμε εδώ πάνω. Καταρχήν τι δροσιά έχει. Εδώ τι σκάτα είναι αυτό εκεί κάτω. Αυτό είναι κεραίες. Δεν είναι κεραίες, εδώ τι φάση. Ένα κτηριάκι. Πήγαν να χτίσουν και. Και εκεί έχει και. Πρέπει να του κάνεις δώρο ένα τέτοιο αυτοκόλλητο. Μπορεί να ακολουθήσει καμαρά. Πρέπει να του κάνεις ένα τέτοιο αυτοκόλλητο δώρο. Αυτός το αξίζει περισσότερο. Έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι νομίζω ότι το. Μόνιμα έτσι. Είναι φιλοσοφία. Μόλις νιώθεις και γλιστράς. Πατάς γκάζι. Και σταυρό εννοείται. Ακριβώς αντίθετο από ό,τι κάνεις στις πισοκούνες. Πισοκούς μπαίνεις στροφή και τα αφήνεις. Αν πατήσεις στροφή, γεια σας. Και άμα γλιστρείς απλά. Κρατάς την πόλη και το αφήνεις να ηρεμήσει. Πω από όλοι που βλέπω εδώ. Μάλιστα. Έχει ο κάμερα κάτω με αστροφή. Όχι. Μετά από αυτό δεν περνάει. Το επόμενο είναι. Εκεί έχει φάρδος μεγαλύτερο βέβαια, παιδιά. Καλά, αφού περάσανε αυτοκίνητα. Εδώ καλά. Έχει φάρδος μεγαλύτερο. Εδώ μπορείς να κάνεις στροφή. Το βλέπεις. Εδώ χωράμε να κάνω, εντάξει. Άμα κάνω αυτό. Ναι, και εκεί πιο άνετα για να μην έχει. Τι καφέ να πιω, ρε μαλάκα. Το χέρι μου είχε πιαστεί να τραβάει το χερούλι. Το κινητό μου έφυγε από εκεί, εξφανίστηκε, πήγε στο άλλο κάθισμα. Έτσι πήγε. Άσε τον τρελό. Χάθηκε. Στη σκόνη. Αυτός πρέπει να έχει κανονικό χταπόδι. Μισό να το ρωτήσω λίγο να πατήσει γκάζι να ακούσετε πως κάνει το κανονικό. Είδατε αυτό που δεν ακούγεται τίποτα. Αυτό ακούγεται σαν κανονικό αμάξι. Κάνει πολύ λίγο το πέτα. Ακούστε εδώ και ακούστε εδώ. Όντως είναι ψηλά τα μαξάκια, δεν είναι. Πάντα λίγο γκάζι, το χταπόδι σου. Χταπόδι έχεις κανονικό εσύ. Όχι ισομική, κανονικό χταπόδι έχεις. Πάτα. Σε να κάνει το μπρρρρ. Ο Γιώργος δεν έχει, έχει ισομική και δεν κάνει τόσο γρρρ. Ο Γιώργος πάει για τα άλογα μας τρελάνει. Δεν θέλω να πω. Πρέπει να παραδεχτώ ότι την τελευταία φορά που του Μίξ κάνει βόλτα έχω βελτιωθεί. Πάρα πολύ. Στο να τσιρίζω. Το κρατάω μέσα μου. Εγώ πιστεύω ότι στα νησιά διαδρομή θα έχει λιποθυμήσει. Κοίταξε. Αλλά τελικά. Είναι και θέμα συνήθεια, έτσι. Δηλαδή από τότε έχω μπει και σε άλλα μάξια, έχω μπει και σε πολύ δυνατά. Βέβαια στροφέ κανένα δεν μπαίνει έτσι. Μόνο σου είχε πανάτσι σου πατέ έτσι. Αλλά είναι κάποια στιγμή συνήθεια γιατί εντάξει. Αρχίζει να μαθαίνει να εμπιστεύεσαι άλλον οδηγό. Σε κάποια διαδρομή. Αλλά η στροφοδιαδρομή είναι πάντα δύσκολη. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε τώρα, εντάξει. Είναι φοβιστικό πολύ. Στην πίστα έχεις μπει ποτέ μέσα. Ναι, ρε, πολλές φορές. Στην πίστα.
Όχι, οδηγώντας, δικός αμάξι, όχι συνοδηγός. Ναι, δικό μου αμάξι, συνοδηγός και δικό μου. Και το FD και το S2000 πολλές φορές έχω πει, τρεις με το S2000. Με το FD έχω πει δύο φορές, με το... Πώς ένιωθες? Δεν φοβάμαι, εκεί δεν φοβάμαι ότι θα πάθω κάτι. Γιατί και να φύγω, θα φύγω φέτα, ρε φίλε. Να του πάρω πολύ δύσκολο, είναι φτιαγμένη flat. Εκεί το μόνο που φοβάμαι είναι μην κάνω ζημιά στο αμάξι, να φύγω και να σπάσω spoiler και ρόδες και άκρα. Ναι, δεν με φοβίζει κάτι άλλο. Ειδικά γι' αυτό πιο πολύ το ευχαριστήκα με το 2000 που λέω στο μου. Ό,τι και να πάθει, 2000 είναι, θα βρω ένα φτερό, ένα. Καταλαβαίνεις, όταν είχα μπει, ας πούμε. Με το S ειδικά πήγαινα flat out, ας πούμε. Εντάξει, δεν έκανα. Γιατί πήγαμε 16 με λάστιχα μεταχειρισμένα. Δηλαδή δεν πήγα στημένο για να κάνω χρόνο. Παρά τα αυτά, διπλώς νομίζω είχα κάνει ένα 38-39. Εντάξει, συμπαθητικός χρόνος για ατμόσφαιρα, οι 2000. Και σου λέω, μη στημένο. Και σταμάτησα, γιατί μόνο 6-7 γύρους έκανα μόνο. Σταμάτησα μόλις έμπαινα στο ρυθμό, πήραν φωτιά τα πίσω τα κάκια μου. Τα πίσω? Ναι. Τα πίσω. Επειδή ήταν. Κατά την ηλικία σου είχε πρόβλημα. Όχι, όχι. Επειδή ήταν. Πώς το λένε. Φαγωμένα πολύ. Δεν το... Εγώ πήγα, άλλαξα τα μπροστά. Λέω, πάω πίστα. Τα πίσω. Δεν τα πρόσεξα γιατί είδα το δεξί το πίσω και είχε. Το αριστερό ήταν πιο πολύ φαγωμένο. Για κάποιο λόγο ίσως ήταν κολλημένο και τα κάνα, δεν ξέρω. Και με το που μπαίνω, κάνω ένα-δύο γύρω κάποια στιγμή και το αμάξι το νιώθω. Λέω κάτι γίνεται και σταματάω, βγαίνω έξω. Και το έχω σε βίντεο αυτό. Σταματάω, βγαίνω έξω και έρθει ένα παιδί μου λέει: αδερφέ, έχει πάρει φωτιά το ρόδες σου. Λέω: ποιες ρόδες, τι εννοείς? Λέω: πήρε κάτι φωτιά. Και πάω και βλέπω το δακάκι, καίκει και έχει το χρώμα. Έχει πάρει φωτιά. Το σβήσαμε εκεί, ξέρω, φυσήξαμε νερό, ρίξαμε. Και από τότε δακάκι είχε κολλήσει. Την έκανα rebuild μετά. Αλλά ναι, και εντάξει, παρά τα αυτά το πήγαινα σχεδόν τάπα. Θα μπορούσες να με τα ατμοσφαιρικά σου να ασχοληθείς και λιγάκι με το κομμάτι της πίστας? Να σου πω κάτι, τι να πρωτοπρολάβω να κάνω. Η πίστα από μόνη της είναι κάτι που θέλει το χρόνο του. Θέλει... Θα πρέπει να αφιερώσεις ένα αυτοκίνητο. Αυτό σου λέω και... Το οποίο θα είναι για αυτόν τον λόγο. Και έτσι κι αλλιώς δεν έχεις ανάγκη να πεις, ας πούμε, π.χ. το S. Γιατί το S είναι τρομερή πλατφόρμα για την πίστα. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν έχεις ανάγκη για το για καθημερινό. Όχι, αλλά να σου πω κάτι, το S μ' αρέσει γιατί καταρχάς τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να του βγάλω πινακίδες καν. Γιατί έχω γεμίσει δίλητρα, ρε φίλε. Έχω 4 δίλητρα. Ναι, ναι, ναι. Πόσα θα βγάλω, έχω τώρα τα 2 ενεργά, τα 3 πόσα. Εντάξει, δεν είναι. Φτιάξε δε ρε και βγάλε εδώ. Εντάξει, τα μοιράζω τώρα. Δηλαδή θα παραδώσω του Forester τον Νοέμβριο για να πάρω του S2000. Κατάλαβα. Κοίταξε, το να σκεφτείς να πάρεις ένα τρέιλερ σαν option κάτι. Ναι, απλά τώρα ξέρω ότι άλλαξαν και τους νόμους, βάλανε πινακίδες. Τώρα μπορείς. Όχι, τώρα είναι εύκολο. Πριν ήταν παράνομο full και ήταν όλοι τώρα ψυχηνεύανε. Τώρα μπορείς να πάρεις ένα τρέιλερ, να έχεις το S φορτωμένο ή όποιο άλλο θέλεις και να το πήγαινε φέρτη με το Forester παντού. Το πηγαίνεις και στην πίστα, να το πηγαίνεις και που θέλεις. Δηλαδή ανοίγει ένας μεγάλος ορίζοντας μπροστά σου. Καταρχάς μόνο και μόνο τα αμάξια που έχω μαζέψει από όλη την Ελλάδα με μεταφορικές και δίνω 500 άρικα, τα λεφτά που έχω δώσει. Έχεις βγάλει το τρέιλερ πολλές φορές πίσω. Ναι. Ένα καλό τρέιλερ με 2.000 το παίρνεις. Ναι. Με διπλό άξονα. Τι τέλει έχει αυτό? Τίποτα. Δεν έχει τέλει. Μηδαμινά. Μην το σκέφτεσαι. Απλά κουμπώνει πάνω, το κουμπώνει στο Forester. Ναι, ναι, ναι. Που έχει δυνατότητα έλξης να τραβήξει άλλο αυτοκίνητο γιατί είναι δίλητρο. Ένα πιο μικρό δεν θα μπορεί. Και πιστεψέ μου, μπορεί να πάει παντού. Οπότε δεν χρειάζεται μετά να πληρώνεις πινακίδες για όλα και μπορείς να το πηγαινοφέρνεις για ό,τι θέλει να κάνεις. Ναι, απλά μας τρώει όλο τον χρόνο, ρε φίλοι, τα πρότυπα που τρέχουν. Δηλαδή, έχουμε τώρα στο καράζ, τώρα έχουμε το Subaru, έχουμε το CX. Τα χρήματα όλα, ό,τι δραχμή μπει, πάει εκεί. Μετά. Μετά θα έρθει κάποιο άλλο πρότυπο, είμαι σίγουρος. Yeah. Αυτή η διαδρομή είναι αδιέξοδο, δεν έχει... Πάντω έτσι λάω. Κάνε τις συστροφές, κάνε τις μαλακές. Μου αρέσει η στροφή όταν έχεις λίγα χιλιόμετρα. Απλά μην με έρχεσαι εδώ με 140. Εδώ ας πούμε κατέβασε και κάνω ό,τι θες. Δεν έχω θέμα. Αυτά τα κάνω κι εγώ μόνος μου. Αλλά με τέτοια, με 50-60, όχι με... Εσείς μαζεύετε και χιλιόμετρα, είσαι τρελή. Αυτό το γουστάρω πολύ τώρα που κάνεις με αυτό το είδος. Και ωραίος δρόμος, Spirited driving. Ναι, πολύ ωραίος δρόμος. Ναι, spirited κάνω και με τις ψοκούνες. Μπορώ να κάνω. Εδώ, δηλαδή κατεβάζω, ας πούμε, εγώ πολλές φορές κατεβάζω για να δώσω και κάτι να γλιστρήσει. Αλλά να έχω τα χιλιόμετρα τα μαλακά πριν. Εσύ πήγαινες μαλακά όλη μακρά emote. Πάμε για το χρυσό. Ό,τι έβρισκε περνούσα από πάνω, έτσι. Αυτό το στυλ τώρα το γουστάρω πολύ. Και είναι και ωραίος ο δρόμος, Ναι, πάρα πολύ ωραίος. Δεν τον ήξερα. Και έχει και καλή πρόσφυση. Ναι, αυτό, γι' αυτό είναι καλός ο δρόμος. Ενώ και φαρδίζει και έχει πρόσφυση. Και για drift. Και είναι αδιέξοδο. Ναι, θα δεις που θα βγούμε. Παιδιά, από αύριο εδώ. Καλά, αυτό είναι εδώ 30 χρόνια, δεν είναι κάτι. Εγώ τώρα το μάθα. Ποιο σου είπε ότι γυρνάω στα φωτιά δρομές? Εγώ μόνο ευθείες.
τις ευθύνες της Θεσσαλονίκης στις πόλεις. Στρεβοδιαδρομές δεν. Και έπεσε κανένας βράχος που λένε. Εδώ είναι το κλασικό σημείο που έχει χώματα. Καταλαβαίνεις το αμάξι ότι πάει με τα τέσσερα, πώς το λένε. Ο άλλος κορώθηκε. Ο άλλος είπε να πάμε χαλάρα γιατί έχει πάει με τουρπίνα του και έχει ξεκολλιαστεί. Ωραία, στροφή ανοιχτή. Και όλος αυτός ο δρόμος, δηλαδή, τι, σταματάει. Έχει έναν οικισμό, ο οποίος δεν χτίστηκε ποτέ. Αλήθεια τώρα. Ο οποίος ο οικισμός ο ίδιος μέσα παλιά κάναμε διαδρομή και κάναμε χρονομετρημένα. Πόσο μεγάλος είναι. Τεράστιος. Ευθεία έχει. Όχι. Ένα μόνο. Αλλά επειδή έχουν κλέψει τα καπάκια τους υποδόμους πλέον, είναι επικίνδυνο. Αλήθεια, αλλά αν έχουν ξαναβάλει καπάκια, κάναμε χρονομετρημένα. Αρχή, εκκίνηση, διαδρομή και τρέχαμε εκεί πέρα. Όλα αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Γιατί θα ασχολήσει. Όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, μάγκε. Άσφαλτο που είναι χιλιόμετρα, έτσι. Για ένα αρχισμό που δεν είχε χτιστεί καν. Δηλαδή δεν την πάρουν τελευταία, ξέρω εγώ. Ωραίο πέταλο αυτό. Ωπα, ναι. Ανοίγω ρε πέταλο, στον κρεμό. Ρε. Μη. Αρχίσαμε. Α, τελειώνουμε τώρα, φτάσαμε. Στο εξόμετρο που έχουμε ανεβεί. Σε αυτό το πέταλο, μάγκες, μπήκε, δεν μπορεί να φανταστεί τι έγινε τώρα. Είχε μπει το αμάξι, έφευγε έτσι, έπεσε και στη λακκούβα, έκανε έξι. Αλλά η ανάρτηση σε όλα αυτά είναι καλά. Εδώ είναι δηλαδή. Ναι. Κρίμα, ρε φίλε. Οικισμός. Πού είναι. Ποιος είναι, εσύ εδώ δεξιά. Κώστα, πάμε μια βόλτα μέσα. Μ' αρέσει που δεν ήθελες. Από εδώ πάνω πάει. Από εδώ, άμα πας πιο πάνω, θα αφήσει χορτιά και το σχωματόδομο πίσω πάνω. Α, ναι. Υπάρχει ένα σχωματόδομο, τα καπάκια τα έχουν βάλει. Δεν δεξιά θέα. Τα βάλα και φαίνεται να έχουν παστώσει κιόλας με τσιμέντο για να ξαναβγούν. Δεν δεξιά θέα. Τα τσιμέντο τα βάλα. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Ναι, με τσιμέντο τα βάλα γύρω. Υπήρχε ένα σπίτι μόνο, το οποίο δεν το βλέπω, έχει κρεμιστεί μάλλον, το οποίο το είχαμε κάνει βάση. Εκεί αράζαμε. Να τώρα αυτό τώρα όλο το κομμάτι είχαμε αρχίσει. Γιατί δεν χτίστηκε. Γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν άδειες. Αλήθεια τώρα. Ναι. Η εταιρεία κατασκευαστική πήγε εδώ. Όχι, ήταν νομίζω ήτον της Ένωσης Δικηγόρων ή Ένωσης Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Κάτι. Δείτε εδώ, όμως φίλε, να έχεις πει εδώ, πεισματικό. Εντάξει, είναι τόσο ανατολικά που βλέπεις το αεροδρόμιο. Πριν 30 χρόνια και ξεκίνησε αυτό και πάρα πολλά. Αλήθεια. Παιδιά, ούτε τα ξέρω όλα αυτά. Αυτά έβλεπα από πάνω. Πού σε είπα, τι είναι όχι, αυτά. Όχι, δεν φαινόταν αυτά. Εντάξει, έχει και λάμπες κανονικά. Και δείτε εδώ πόσους δρόμους έχει. Εκεί έχει ένα σπίτι πάνω. Α, ναι. Εκεί ήταν το σπίτι που πηγαίναμε. Και αράτσαμε, υπάρχει ακόμα. Ένας μόνο πρόβλημα χτίσει. Τώρα πάμε σε κάνα τετράκι λίγο. Όχι, δεν είναι κανονικό σπίτι. Πήγε να κάνει και δεν τελείωσε. Αφού σήμερα το κάναμε. Ένας μόνο πρόβλημα να πάει να χτίσει. Α, ναι, στέκει. Δείτε εδώ τώρα παιδιά, δέντρα, δρόμους, κανονικά, φως, φωταγώγηση δες. Και φωταγώγηση κάθε 5 μέτρα, έτσι, όχι... Ναι. Τι project είναι αυτά που στην Ελλάδα δεν ευδοκιμούν, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Και στην Αμερική βλέπεις πάνε, παίρνουν εκτάσεις σε έρημο και πάνε και χτίζουν 700 σπίτια και γεμίζουν τα προπουλάνε από πριν. Είναι πολύ ανατολικά, ρε φίλε. Βλέπουμε το αεροδρόμιο. Ναι. Εδώ η άσφαλτ έχει. Πόπο. Εδώ η άσφαλτ έχει γίνει, παιδιά. Χιλιώσει. Καθίζει. Καθίζει,
αυτή η ευθεία, άμα ήταν. Αυτό το κομμάτι ήταν καλό και εδώ ήταν ναι. Το κομμάτι χρονομετρημένο. Και ήμασταν όλοι και πάνω στο σπίτι. Α, εδώ πήραν τα καπάκια, ρε. Α, εδώ πήραν τα καπάκια. Β4, οδός Β4 και αριθμημένες. Από να έχει χτίσει ο άλλος αυτό το πράγμα και να μην μπορεί να το... Φτάσουμε στο σπίτι μας. Τι λες τώρα ρε φίλε, εδώ υπάρχει ολόκληρο... Θα αλλάξω το κανάλι και θα κάνω κυνηγός παρατημένων... Είναι κάτι στο εξωτερικό που κάνουν παρατημένα. Ολόκληρη πόλη εδώ πάνω ρε φίλε. Κρίμα ε. Είμαι που λες εσύ. Ναι, μην πάτε χαλαρά, λέει. Πορώθηκε. Πορώθηκε. Ερμαξί, καλά εδώ. Αν είχαν χτίσει αυτή τα σπίτια εδώ, η θέα είναι αντεγιά, ε. Και γκαράζ είχε ο μάστορας. Και γκαράζ. Και γκαράζ μεγάλο. Και κουφώματα πρόλαβε, βάλε. Πω από εδώ. Βάλα και φωτιά εδώ κάποιοι. Μπύρες. Λοιπόν, εδώ στο μπαλκονάκι καθόμασταν. Αράζαμε. Παιδιά, δείτε τώρα. Ε, τι βυσματικό σπίτι θα ήταν αυτό, αλήθεια τώρα. Δείτε εδώ τώρα. Με έχει και πλακάκια, Βάλεξο. Δες τώρα σπίτι, να ξυπνάς το πρωί, να βγαίνεις, να έχεις τα μάξι παρκαρισμένα εδώ μπροστά και από κάτω και να λες πού θα πάω στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Μαλάκα, τι μέρος είναι αυτό τώρα, αλήθεια. Αμπούλες, απεροβόλα έχει εδώ. Ποντίκι ψόφι, όχι εκεί. Μάλιστα. Και από πάνω που θα είχε το πάνω όροφο του ο τύπος. Έχει πάνω να κάτσει μπαλκονάκι. Σου λέω. Σε άντε γεια. Ε? Καλά που να μην πούνε εδώ. Αυτό τι είναι απορροτομή. Όντως. Πω πω. Έχει πάει πλάκα πως λέει. Θα τραβήξει αυτοκίνητα. Ναι θα... Ρε φίλε, εντυπωσιάζουμε. Εντάξει, και δρομάκια από εδώ θα έχει να ανεβαίνει. Ναι, ναι. Μπροστά είσοδος. Και υποθέτω εδώ δίπλα χτίζαν και άλλοι. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το πρώτο δείγμα, ας πούμε, το πώς θα είναι το σπίτια. Και αυτό πριν από 30 χρόνια πρέπει να το περάσουν. Να το... Έχει τουλάχιστον 30 χρόνια που το ξεκινήσανε. Και γιατί δεν. Και πάλι καλά δεν το τελειώσανε. Ναι. Και γιατί δεν. Ναι. Για να έχουν μια πίστα. Δεν πίστα να έχεις, ρε. Ρε φίλε, αυτό σου να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις, και να βλέπεις, βλέπεις αυτό. Βλέπεις απέναντι η Κατερίνη, ρε, όλη τη... βλέπεις καλοχώρη τα τον πάντα, Όλυμπο. Βλέπεις αγγελοχώρη... Καταρχάς βλέπεις Όλυμπο. Ναι, βλέπεις αγγελοχώρη τη γωνία, τη μύτη, ναι. Βλέπεις Περαία, νέους επιβάτες, Αγία Τριάδα. Φίλε, βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις τέτοια θεά και φίλιρο. Ναι, και φίλιρο που έχω ναι. Την κουμπάρα μου, γενικά κόσμο σε ψηλά σημεία και πανόραμα, κανένα δεν έχει τέτοια θεά. Και λένε ότι έχω θεά και βλέπουν. Βλέπεις μια γωνία. Ναι. Εδώ βλέπεις όλα. Όλα. Τι να πω, ρε φίλε. Πραγματικά κρίμα. Ναι, κρίμα γιατί θα μπορούσαν να είναι κάποια σπίτια τα οποία εντάξει. Να λέει ο άλλος έχω. Και βάλαν τα πάντα. Έχουν βάλει και τη φωταγώγηση, έχουν, βάλει, έχουν στήσει όλο τον οικισμό. Πώς λέγεται, οικισμός ΖΕΠ και ο ΣΕΣ. ΖΕΠ. ΖΕΠ είναι τα αρχικά θυμάμαι, αλλά λέγεται οικισμός και ο ΣΕΣ. Τι σκάτα. Τέτοια θεά δεν έχω ξαναδεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ούτε από πάνω που μου λες, γιατί και πάνω πάλι κόβει ανατολικά. Oh. Τίποτα. Αεροδρόμιο, Όλυμπος, η μύτη που λες πίσω, Περαία. Και από εδώ βλέπεις την παραλία της Θεσσαλονίκης, τα δηληστήρια, το λιμάνι, Κατερίνη όπως είσαι εκεί απέναντι, εκεί κάπου. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Δείτε εδώ μέρος, ρε. Δείτε εδώ, αδιέξοδο είναι και έξω όλη τη Θεσσαλονίκη από εδώ. Και έχει ένα ακόμα σπίτι εδώ πάνω. Ακόμη πιο πάνω, αυτός ήταν ακόμη πιο πεισματικός. Αυτό που ήμασταν εμείς ήταν εκεί, παιδιά. Μα είναι όλα εδώ εκτός από τον κόσμο και τα σπίτια. Και ένα ακόμα εκεί εδώ πάνω, το βλέπετε. Μήπως από εκεί πάνω έχει διαδρόμο, σου δείχνει από εκεί δρόμο. Δεν ξέρω. Όχι. Ναι, από εκεί δείχνει ένα δρόμο. Από πάνω. Ας πάμε κάμω εκεί. Και εδώ βυσματικό σπίτι. Έχουν κλέψει τα καπάκια εδώ. Σε όλο το δρόμο αυτό έχουν κλέψει τα καπάκια. Εδώ πάλι έχει. Α, βάλα τσιμέντο εδώ. Το κλείσαμε με τσιμέντο. Και εδώ με τσιμέντο το κλείσαμε. Παιδιά, κλέψανε όλα τα καπάκια, αν είναι δυνατόν. Πόσο να πουλήσει το σίδερο αυτό, ρε φίλε, δηλαδή αλήθεια τώρα. Μαξί, με τσιμέντο που τα κλείσανε χειρότερα, να σπάσει κανένα τέτοιο, δες εδώ.
όσο πας και καλυτερεύει η θέα εδώ. Θα τα παίξω και κάτι να... Έχει εδώ τέτοια, έχει τα σπίτια πάντα, δηλαδή. Τα βλέπετε. Α, και ένα ακόμα σπίτι εκεί. Όπου εκείνο δε στέα που θα είχε. Κάτσε, μην φάμε κανένα καπάκι στο κεφάλι. Θα αρχίσω να κυνηγάω παραδεμένα μέρη. Α, και γήπεδο μπασκέτες έχει. Ναι, έχει γήπεδάκι. Αλήθεια τώρα. Ναι. Φίλε, αυτό θα ήταν πανάκριβο, έτσι. Τι πανόραμα και μαλακές που λες. Εδώ θα ήταν. Ναι. Αν είχαν χτιστεί. Φιλέτο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορείς να τα χτίσουν. Αν το κουκλάρι φάγανε κάποιο άκυρο λόγω του Natura, κάτι. Να πω, και κλεισά κάποιο έφυγε από εδώ. Ναι, κάποιο κόσμο. Ναι, κάποιο μπαράκι.